Τις ερήμου πολίτε και σώματι αγγέλη και θαυματουργοί γεγονότες Θεοφόροι πατέρες Σίμων Βαρνάβα και Ιλαρίων νοσί μυστή αγρυπνία προσευχή ουρανίων χαρισμάτων αυτούργη όθεν χαρινία μάτων εξ ουρανού πλουσίως εδεξάστε δόξα το ενδυναμός αντί μας δόξα το ημάς στεφανός αντί δόξα το ενεργούν διδήμων πασίνι Θεού αγαπητοί μου εν Κυρίω πατέρες και αδελφοί μας αξίωσε και φέτος να συναθρηστούμε να κάνουμε σύναξη εκκλησιαστική σύναξη για να τιμήσουμε τους μεγάλους τιμητέντες από τον Θεό Οσίους και Θεοφόρους πατέρες μας Βαρνάβαν και Ιλαρίωνα οι οποίοι κατά την Θεία Ευδοκία ήρθαν στο νησί μας ήρθαν στον χώρο αυτό για να τιμώνται αιωνίως όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος και να πρεσβεύουν στον Κύριο για μας. Δεν μπορούμε παρά για την περίπτωση αυτών των Αγίων να αναφωνήσουμε το θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, αφού κατά την ψευδή του υπόσχεση ο Κύριος, αυτούς που τον εδόξασαν, στην γη τους εδόξασε και στην γη και στον ουρανό. Όπως υπόσχεται διαστόματος του σοφού Σολομώντος, αλλοί τους δοξάσοντας με δοξάσω. Σύμφωνα με το παλαιότερο γνωστό συναξάριο των Αγίων μας αυτών, αυτοί έζησαν κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα και επί της βασιλείας του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού και κατάγονταν από την περιλάλητη επαρχία της Καπαδοκίας που εγαλακτοτρόφησε και ανέδειξε μεγάλους αστέρες στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας, όπως τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Γρηγόριο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Νήσις, τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Γινοβιάρχη και πολλούς άλλους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εκεί είδαν το φως του αισθητού ηλίου οι αστέρες αυτού του νοητού στερεώματος και οι ευλαβείς καπαδόκες γονείς τους που είχαν την ευμάρεια και την ηλική ευμάρεια μαζί με την προσθέον ευσέβεια τους ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και τους αξίωσαν και πλούσιας κατά κόσμων μορφώσεως. Όταν ήρθαν σε νόμιμη ηλικία οι Άγιοι, όπως τότε συνηθιζόταν στο Βυζάντιο, εντάχθηκαν στα αυτοκρατορικά στρατεύματα και πέτυχαν σπουδαίες νίκες στους πολέμους που είχε τότε το Βυζάντιο με εχθρούς των συνόρων της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό τιμήθηκαν από τον βασιλέα Θεοδόσιο με μεγάλες και ιδιαίτερες τιμές. Αλλά αναθεωρώντας οι Άγιοι τα πράγματα του κόσμου και αντιλαμβανόμενοι ότι όλα παρέρχονται, όλα φεύγουν και δεν είναι τίποτε παρά όναρ και σκιά και ενύπνια, αυτά τα του κόσμου τερπνά και ένδοξα και οι φαντασίες και οι δόξες, αποφάσισαν, πήραν την μεγάλη απόφαση να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην λατρεία, όχι πλέον του επίγειου αλλά του ουράνιου βασιλέως, εγκαταλείποντας και στρατεύματα και δόξες και χρήματα. Και αφού έλαβαν κατά την τάξη την ανάλογη αρμόζουσα αυτοκρατορική άδεια, διένυμαν στους τοπούς τα υπάρχοντά τους και ασκήδεψαν εκεί στην ευλογημένη Μικρά Ασία
και τελειώθησαν εν Κυρίω, αφού κατέστησαν σκεύη του Αγίου Πνεύματος. Σε κάποια εποχή αργότερα, που δεν διασαφηνίζεται στο συναξάριό τους, αλλά υπολογίζουμε από την συνάφη εκεί των λεγόμενων, μάλλον επί της εποχής της εικονομαχίας, οπότε γνωρίζουμε ότι όχι μόνο οι ιερές εικόνες καταστρέφονταν από τους εικονομάχους, αλλά και τα τίμια αλίμονο λείψανα καταστρέφονταν, διότι θεωρούσαν στην πλάνη τους αυτοί ότι πιστοί τα λάτρευαν και δεν τα τιμούσαν προσκυνηματικά απλώς. Αποφάσισαν λοιπόν οι πιστοί της περιοχής για να τα διαφυλάξουν, όπως έγινε και με άλλες περιπτώσεις εικόνων και λειψάνων, και θέτοντάς τα σε μία λάρνακα σαρκοφάγο, την έριξαν στο πέλαγος και προσευχήθηκαν ο Θεός να την οδηγήσει σε μέρος που δεν διαφυλάττονταν και τιμώνταν. Και αυτό το μέρος που επέλεξε η Θεία Χάρης ήταν η ευλογημένη νήσος των Αγίων, η δικαίως αποκληθήσα Αγία νήσος, η Κύπρος μας, η οποία υπήρξε διαχρονικά όχι μόνο τόπος που γέννησε Αγίους και τους δεχόταν φιλόξενα στα μέρη της ζώντες, αλλά και με τα θάνατον δέχτηκε πάλι και πολλάκις Άγια λείψανα, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε που τα μετέφεραν πρόσφυγες από τις παραμεσόγειες περιοχές. Έφτασαν λοιπόν, λέει, το συναξάριο των Αγίων μας σε μία περιοχή στο Μάτιο, εκεί στα βόρεια της Μόρφου, λοιπόν, και εμφανίστηκαν οι Άγιοι σε κάποιο ευλαβή χριστιανό ονόματι Λεόντιο από τους Σόλους, και από αυτό το στοιχείο μαθαίνουμε ότι ήταν πριν τον 12ο αιώνα, διότι μέχρι περίπου τον 10ο-11ο αιώνα άκμαζε η πόλη των Σόλων. Σιγά σιγά αναπτύχθηκε η Μόρφου Θεομόρφου, παρήκμασαν οι Σόλοι και εγκαταλείφθηκαν. Άρα για να ήταν σε λειτουργία η σπουδαία αυτή πόλη των Σόλων, σημαίνει ότι είμαστε σε καθαρά δυσαντινούς για την Κύπρο χρόνους. Και τον εμφανίστηκαν και του λένε, να πάρεις το υποζύγιο σου, Λεόντιε, και είμαστε στο τάδε σημείο, στο στόμα εκεί που κατέληγε ο ποταμός, και να μας μεταφέρεις εκεί που θα σου αποκαλύψει ο Θεός. Και ο Λεόντιος νόμισε ότι οι Άγιοι αναφέρονταν στα βόδια του, στην άμαξά του, και έτσι έπραξε. Πορεύτηκε λοιπόν με κόπο εκεί, βρήκε την Θεία Λάρνακα, προσπάθησε με πολλούς κόπους, δεν μετακινείτο η Λάρνακα των Αγίων. Του εμφανίζονται στον ύπνο του την επόμενη βραδιά και του λένε, υποζύγιο εννοούμε τους δύο Υιούς σου, Λεόντιε, αυτούς να φέρεις και με ευκολία θα μπορέσεις να μας μεταφέρεις εκεί που πρέπει. Την επομένη πράγματι ο Λεόντιος πορεύθηκε εκεί, η Λάρνακα έχασε το φυσικό της βάρος, φόρτωσαν στην άμαξα του Λεοντίου την Ιερά Λάρνακα και όπως λέει το συναξάριο ήρθε και σταμάτησε εδώ και πλέον δεν μπορούσε να κοιμηθεί σε τόπο καλούμενο Λακία. Έτσι λεγόταν τότε η περιοχή εδώ, είχε φέρεται έτσι λόγω και του ποταμού κάποιους λάκκους που αποθηκευόταν το νερό, δεν γνωρίζουν με ακρίβεια, και τότε χτίζεται και ο πρώτος μεγάλος ναός των Αγίων, ενώ ο σημερινός είναι αποτέλεσμα μεταγενεστέρων επεμβάσεων. Και μόλις έφτασαν οι Άγιοι εδώ, δεν ήρθαν για να τους φυλάξουν, αλλά μάλλον για να μας φυλάνε, να μας ευλογούν, άρχισαν τα θαύματα, τα οποία συνεχίστηκαν αναμέσω των αιώνων και με αυτόν τον τρόπο τους δόξασε ο Θεός αυτούς που με την σκληρή άσκηση στη ζωή τους τον είχαν δοξάσει. Εδώ αδελφοί μου πρέπει να αναλογιστούμε την μεγάλη ευθύνη εμάς τους Κυπρίους, τους σύγχρονους Κυπρίους, τους χριστιανούς των εσχάτων χρόνων, να το πω να με συγχωρέσετε, το λέω και για τον εαυτό μου, τους νερόβραστους πιστούς που ο Θεός μας αξίωσε τόσων μεγάλων δωρεών αείποτε και εμείς δεν φαινόμαστε αντάξιοι αυτών των δωρεών. Τι στέρισε την νήσο μας ο Κύριος,
η πρώτη χώρα που δέχεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου μετά την Συροπαλαιστίνη, η Κύπρος, δέχεται στα μέρη της τους Αγίους Αποστόλους, τους μαθητές τους, αναδεικνύει μάρτυρες, οσίους, έρχονται, είπαμε, εκατοντάδες όσοι ασκητές, λοιπόν, ανά τους αιώνες. Ο τόπος μας, λέω ένα παράδειγμα αδελφοί μου, όπως σε κάποιους έτσι που μιλούμε κατά καιρούς, όπως το ανθρώπινο σώμα, όπου το τσιμπήσεις τα ρεύσει αίμα, έτσι είναι και ο τόπος μας. Όπου σκάψεις, όπου γυρίσεις, όπου θα δεις, θα βρεις τόπους αγιασμού, χώρους ευλογίας, ασκητήρια, ναούς, λείψανα εικόνες Αγίων. Αλλά το ερώτημα είναι που τίθεται, ποια είναι η ευθύνη μας και ποια η ανταπόκρισή μας σε αυτό τον έφος των Αγίων που μας περιβάλλει, σε αυτό το μικρό και σκλαβωμένο και μαρτυρικό, αλλά ταυτόχρονα και ευλογημένο νησί. Αυτά, αδελφοί μου, να αναλογιστούμε και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, όχι μόνο να παρακαλούμε τους Αγίους μας που πρέπει, όχι μόνο να τελούμε τις εορτές τους προσφέροντας και λάδι και άρτους και τιμιάματα που τα θέλουν και τα ζητούν οι Άγιοι, αλλά προπάντων και κυρίως να προσπαθούμε να μιμούμαστε κάτι από την ζωή των Αγίων μας. Γι' αυτό εξάλλου και καθόρισε η Εκκλησία στις ημέρες που τους θυμούμε να διηγούμαστε τους βίους τους, να προσκυνούμε τις εικόνες και τα λείψανα, να ακούμε τους ύμνους που είναι ένα συναξάριο εμμελές ύμνοι και μας τονίζουν την βίο και τις αρετές των Αγίων μας. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το κατεξοχήν μας χρέος, αν θέλουμε να τιμούμε πραγματικά αυτούς τους Αγίους και τους σήμερον εορταζουμένους Βαρνάβα και Ιλαρίωνε, σε μια εποχή ηλιστική, ηλόφρονα, εκκοσμικευμένη, που τα πάντα ισοπεδώνονται, που χάνονται οι αξίες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την πίστη και το ήθος και των βίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος συν πάση της Αγίης, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί μου, έστειν ελπίς για τον τόπο μας, για τον κόσμο μας, διότι στοιχώντας τα βήματα των Αγίων και άρα του Ευαγγελίου του Χριστού, όχι μόνο θα λυτρωθούμε από τις σύγχρονες πολυπίκυλες κρίσεις που μας μαστίζουν για τις αμαρτίες μας τις πολλές, αλλά και θα αξιωθούμε της αιωνίου βασιλείας, όπου συγχωρεύουν και οι όσοι μας και είναι οφταζόμενοι εστιάτορες της νυν πανηγύριος Βαρνάβας και Ιλαρίων και δοξάζουν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν. Της ερήμου πολίτε και ενσώματι αγγέλη και θαυματουργοί γεγονότες, Θεοφόροι πατέρες ημών, Βαρνάβα και Ιλαρίων νοσί, νηστί Αγρυπνία προσευχή, ουρανίων χαρισμάτων αυτούργοι, όθεν χαρινή αμάτων εξ ουρανού πλωσίως εδεξάστε, δόξα το εν δύναμος αντί μας, δόξα το ημάς στεφανός αντί, δόξα το